Γεια σας παιδιά, και πάλι μαζί συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε σταματήσει στο πέμπτο επεισόδιο όπου δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε. Ζητάω συγγνώμη γιατί είχαμε μια τεχνική στιγμή αδυναμίας και όπως διεπίστωσα παρακάτω ήταν κάτι πάρα πολύ απλό, φαινότανε μπροστά μας έκανε ντου όλη την ώρα. Και για τον λόγο του αληθές, τι θέμα είχαμε τελευταία φορά, η εγκατάσταση του PCX Exomute Emulator για την Amiga, ενός από τους δύο ισχυρότερους software emulators. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να σας δείξω τι ακριβώς έκανα εχθές, μετά από εκεί που σας διέκοψε το βίντεο και σας το ανέβασα. Λοιπόν, μπαίνουμε στον Exomute. Πατάμε Start. And ladies and gentlemen, this is my emulator. Έτοιμος κομπλέ με CD-ROM. Λέει βέβαια εκεί, not enough memory. Don't worry. Λοιπόν, πάμε να δείτε τι έχουμε κάνει. Για να το καταφέρουμε και να δούμε τι ακριβώς έχω κάνει. Για να το δείτε και εσείς εκ των υστέρων. Πού πάμε? Πάμε ένα φάκελο μπρος, αρκεί να μας ανοίξει. Έχω πατήσει CD DOS. Μπαίνουμε στο φάκελο DOS. Κάνω DIR. Έτσι, μέσα εδώ στο φάκελο αυτό θα βρούμε πρώτα απ' όλα τον οδηγό mouse. Οπότε πατάμε G mouse και μας βάζει στον οδηγό G mouse. Μετά, για να δούμε τι κάναμε, το πρόγραμμα δηλαδή για το, με το οποίο θα δούμε, είναι το DOS Shell. DOS Shell. Το οποίο θα μας βάλει μέσα, version 5. Λοιπόν, έχουμε εγκαταστήσει το MS-DOS το 5 σε αυτόν τον εξομοιωτή. Ήμουνα στο τσαφ να αλλάξω και να βάλω 622, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Αυτό δεν συνέβη, γιατί απλούστατα κατάλαβα το λάθος μου
και πάμε επιτροχάδι να δούμε το λάθος για να μην καθυστερούμε. Με τον Dossel μπορούμε να δούμε συν της άλλης, εκτός από το να βλέπουμε τα αρχεία και τα λοιπά, έτσι να κάνουμε και copy. Εχθές που έκανα την δημιουργία του OutExecBat, αυτό εγκαταστάθηκε μέσα στο DOS. Έπρεπε να μεταφέρω με το πρόγραμμα αυτό το DOS-L που βλέπετε μπροστά σας. Έπρεπε να κάνω file, να πάω εκεί, να πατήσω βασικά επάνω, να πατήσω file. Με αυτό βλέπουμε πάντα το περιεχόμενο του αρχείου, έτσι. View file, φαίνεται το περιεχόμενο. Αυτή είναι η εντολή που έχω δώσει και αυτό είναι το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί, γιατί σκέτο mscdax.exe δεν μου λειτουργούσε. Έπρεπε λοιπόν να βάλω, να ξεκινήσω από το δίσκο σε, άνω κάτω τελεία, διαγώνιος, DOS, γιατί εκεί μέσα βρισκόταν αυτή η εντολή. Αυτό ήταν δηλαδή το λάθος που εκείνη την ώρα δεν το έβλεπα, επειδή είχα συνηθίσει να από το MS-DOS, και συνήθως επειδή στο MS-DOS ήταν πάντα μόνο του, δεν υπήρχε κάποιο άλλο λειτουργικό, αυτά τα αρχεία συνήθως ήταν στην πρώτη επαφή με το σε. Εγώ για να μην έχουμε κανένα μπέρδεμα και διαγραφτούν με άλλα λειτουργικά, τα έβαζα πάντα μέσα σε ένα φάκελο DOS. Τώρα είχα ξεχάσει μετά από καιρό ότι έπρεπε να κάνω και αυτή τη διεργασία. Από αυτό και μόνο δηλαδή, σε άνω κάτω λέει διαγώνιος DOS διαγώνιο MSCDX, δεν μας άνοιγε το CD-ROM. Έτσι, φυσικά και αν έβαζα λάθος αριθμό συσκευής, θα μου έλεγε πάλι ότι έχω λάθος. Λοιπόν, last, αυτό το L σημαίνει τελευταίος οδηγός. Τελευταίος οδηγός, το Epsilon, τελευταίο drive. Το Epsilon γιατί, πώς προκύπτει, για εσάς που αναρωτιέστε. Όπως ξέρετε, τα MS-DOS είχαν το α και το β floppy, έτσι. Το α και το β ήταν floppy devices. C και D ήταν συνήθως partition σκληρού δίσκου. Κάποιοι που είχαν μόνο ένα δίσκο βέβαια, αν είχες ένα δίσκο, δεν θα έβαζες ε, γιατί μετά το CD είναι το επόμενο γράμμα το ε. Έτσι, έτσι προκύπτει και το CD-ROM να είναι το ε. Εάν εσείς έχετε ένα δίσκο ή αφιερώνετε ένα δίσκο στην αμίγα σας, τότε εννοείται θα βάλετε το D εδώ πέρα, last drive. Αυτά, λοιπόν, πατάμε ESC, βγαίνουμε από εδώ, να δείτε το config sysmu, το οποίο είναι λίγο διαφορετικό από πριν. View file contents, βλέπετε το config sysmu, αυτό είναι. Αν θέλετε λοιπόν κι εσείς, μπορείτε να το καταγράψετε και να βάλετε κι εσείς μέσα στον εξομοιωτή σας αυτά ακριβώς που έχω βάλει και εγώ. Λέω όμως από πριν ότι είναι λίγο slow, με την έννοια ότι υπάρχει και ένας πιο γρήγορος τρόπος να γίνεται πιο γρήγορο το PCX, και αυτός φυσικά είναι ποιος. Αφαιρούμε την εντολή που λέει DOS High εκεί πέρα πάνω, δεν τη βάζουμε καθόλου. Εννοείται δεν θα βάλουμε όμως και το PCXANSI.sys. Να μην βάλουμε και το DOS M40SYS. Παίζει σε κάποια παιχνίδια που μπορούν να τρέξουν απευθείας με 640 και δεν θέλουν μνήμη να δουλέψουν και να είναι πιο γρήγορος ο εξομοιωτής. Εγώ ήθελα να το έχω λίγο πιο ολοκληρωμένο, έτσι και έβαλα αυτά εδώ για να ξέρω ότι τα έχω μέσα. Αυτά λοιπόν παιδιά, βγαίνω από τον εξομοιωτή, από αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο φυσικά έχει πολλά καλούδια. Ένα από αυτά ήταν που έβαλα και ένα παιχνίδι, το REM3, για να δούμε αν θα μας το ανοίξει. Α, όχι, αυτό δεν το ανοίγει, αυτό μισό λεπτάκι. Με αυτό το πρόγραμμα το DOS-L μπορούμε να διαγράψουμε αρχεία, επίσης άλλο ένα καλό λοιπόν, delete, yes, delete. Για να δούμε τι κάναμε εδώ, REM3, DOS, Arcade, REM3. Τώρα εμφανίζεται το σωστό, γιατί άνοιξα ένα φάκελο, έκανα ένα φάκελο, δημιούργησα μέσα στα games DOS, όπως επίσης έκανα και ένα φάκελο με Windows για τη συνέχεια, για να ξεχωρίζουν ποια είναι Windows που θέλουν Windows και ποια είναι DOS που θέλουν μόνο DOS. Εννοείται εδώ μέσα τώρα έβαλα Arcade, μου αρέσουν πιο πολύ τα Arcade, και έχω ένα παιχνιδάκι εδώ το οποίο είναι REM3. Να σας το τρέξω λίγο με αυτό το πρόγραμμα.
Λοιπόν, δεν έχει ήχο, υπόψη, αυτό το συγκεκριμένο δεν έχει ήχο. Αυτό δεν έχει ήχο, παίζει με το πληκτρολόγιο, πατώντας το Enter στο αριθμητικό πληκτρολόγιο, εμφανίζονται τα αντίπαλα και με το πλήκτρο κατεύθυνσης μετακινούμε, με το 5 παράδειγμα αλλάζουμε τη διεύθυνση του σχήματος. Φυσικά χρειάζεται ένα αντίπαλο εδώ ρε παιδιά, τώρα εντάξει εγώ μόνος μου εδώ δεν έχω κάποιον αντίπαλο και δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ποιο είναι το τα πλήκτρα για τον αντίπαλο. Λοιπόν, κέρδισα εγώ, βλέπετε. Αρκετά γρήγορο μπορώ να πω ότι τρέχει. Λοιπόν, θα βγούμε από αυτό το παιχνίδι, είναι Tetris, it's ok, bye και από μένα. Και επιστρέφει στο buy sell, δηλαδή είναι κάτι σαν την από ένα προγραμματάκι το οποίο μπορούμε απευθείας να τρέξουμε μικρά DOS προγραμματάκια, παιχνίδια κτλ. Δεν είναι πάντα βέβαια εύχριστο, γιατί είναι πολύ μεγάλο το πρόγραμμα, δεν πρόκειται να μας λειτουργήσει σωστά. Μιλάμε πάντα για μικρά προγραμματάκια του DOS, έτσι για DOS πάντα. Λοιπόν, για να κάνουμε τώρα προς τα έξω, να βγούμε ένα βήμα. File, Exit. Αφού σας έδειξα τα περιεχόμενα, να κάνουμε CD τελίτσα τελίτσα, να πάμε έναν φάκελο πίσω, να δούμε τα περιεχόμενα, είναι το REM3 μόνο εδώ. Λοιπόν, τι θα κάνω, τι σκέφτομαι να κάνω, να δημιουργήσω ένα άλλο φάκελο space, όχι μη καπαντήρ space, δημιουργώ έναν άλλο φάκελο με την ονομασία space. Λοιπόν, και θα βάλω ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα μας τρέξει καλά στο συγκεκριμένο μηχάνημα, γιατί έχει απαιτήσεις. Λοιπόν, έχω αυτό το CD το οποίο έχει 1000 παιχνίδια, έτσι το είχα πάρει πριν πολλά χρόνια για MS-DOS. Λοιπόν, και το συγκεκριμένο τώρα, επειδή χθες το βρήκα, βάζω το συντάκι μέσα και θα μας ανοίξει τώρα η συσκευή, το CD-ROM. Λοιπόν, η οποία έχει την ονομασία ε. Λοιπόν, βλέπετε, αν πατήσω DIR μας δείχνει τη διεύθυνση του CD-ROM. Λοιπόν, και τώρα κάνουμε CD Arcade, γιατί εκεί μέσα είναι αυτό που ψάχνω. CD Space, το βρήκε. Να κάνω και ένα DIR. Αυτά είναι τα αρχιάκια που έχει μέσα. Ευελπιστώ να μπορέσω να τα σώσω αυτά μέσα. Λοιπόν, θα κάνω copy όλα τα αρχεία στο σε DOS, όχι συγγνώμη, σε games DOS arcade, και μέσα στα arcade είναι και το τελευταίο, το space που ανοίξαμε προηγουμένως για να σωθεί μέσα στο φάκελο space, και τα σώζω όλα μέσα με τη μία από το CD-ROM. Μιλάμε όλα μέσα, μιλάμε για τα περιεχόμενα του παιχνιδιού, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε, όχι όλο το CD. Εντάξει, έχουν αντιγραφεί όλα τα αρχιάκια αυτά εδώ. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα που σας δείχνω τώρα, με ποιο τρόπο μπορείτε να το κάνετε αυτό αντιγραφή εύκολα, όμορφα και απλά, με το CD-ROM της Amiga σας, σαν να δουλεύει το PC CD-ROM, για MS-DOS πάντα. Λοιπόν, τώρα φεύγουμε από εδώ, βγάζω το CD, για να μην το ζορίζω. Λοιπόν, και δεν χρειάζεται να δουλεύει συνέχεια. Πάμε στο σε. Πήγαμε. Dir. Είμαστε κατευθείαν στο χώρο που είχαμε δημιουργήσει προηγουμένως. CD space.
Dear, τα περιεχόμενα. Λοιπόν, το κομμάτι αυτό του παιχνιδιού special αφιερωμένο στο φίλο μου τον Vincent, που δεν έχει ακούσει ποτέ ψηφιακή στην Amiga, ψηφιακό ήχο Sound Blaster στην Amiga, στον εξομοιωτή. Φυσικά στο PC Task δεν πρόκειται να το ακούσεις, φίλε Vincent, γιατί απλά δεν έχει. Έχει τον απλό ήχο beep beep και τα λοιπά που είχαν τα παλιά τα MS-DOS. Εδώ έχουμε όμως ένα βήμα παρακάτω. Το PCX υποστηρίζει Sound Blaster 1. Sound Blaster 1. Πάμε λοιπόν στο παιχνίδι. Όχι ότι είναι κάποιο έτσι φοβερό παιχνίδι στο τρέξιμο του, έτσι, μην τρελαθούμε. Απλά μας ενδιαφέρει και επικεντρωνόμαστε στον ήχο που θα ακούσουμε σε λίγο. Πάμε. Πάμε λοιπόν Space, εξέ. Space. Και αφήνουμε να τρέξει. Να του δώσουμε λίγο χρόνο, γιατί το έχω ζωρίσει το λειτουργικό του με το MS-DOS και τα λοιπά. DOS High και. Σκάνει, λέει. Αλλά μέσα που το έβρισκα, που το είχα βρει, έλεγε Space. To give us or his fans an important message. If you are having trouble running my game, then please run the help me. Εντάξει, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. This would short out any problems that you may have. Το help me μπορεί να μας ενημερώσει τι ακριβώς γίνεται σε περίπτωση που δεν μας τρέξει. Ω, εντάξει, οκ. Okay. Να ανοίξω και λίγο τον ήχο, γιατί δεν ξέρω σε ποιο σημείο αρχίζει να ακούγεται ο ήχος δυνατά. Special Agent for Hire. Λοιπόν, τώρα να δούμε, δεν θυμάμαι τι είχα παίξει, τι είχα βάλει. Για να δούμε, ανοίγει μόνο του, είναι στο demo. Α, μάλιστα, ναι, έχει το εισαγωγικό, το intro του. Stand by for important broadcast. Hula hula, I want your smula. Get off this frequency now. Please stand by. Στην αναμονή λοιπόν. Our astronaut issued a distress call from sector. Μάλιστα, it was faint and garbled, but we managed to decipher it. Μάλιστα, και τι λέει το μήνυμα αυτό. Είμαστε περικυκλωμένοι από πράσινα πραγματάκια με τεράστια. Αυτό ακούγεται, λέει, τρελό, αλλά έχουνε μεγάλες μύτες και τρέχουνε γύρω από τους δορυφόρους μας. Το ένα ήρθε, λέει, κατά πάνω μας. Είναι ιδιαστικό. That disgusting. That was the last. Αυτό ήταν το τελευταίο που ακούσαμε, λέει, από αυτούς. Όλα τα δεδομένα στις φόρμες ζωής αντιπροσφέρουν τα δεδομένα. Χάρη Μανίλο, the English not hot. Χάρη, after we found out he was on tour, scanning special, we need you to get lost in. Α, εμείς είμαστε λοιπόν, lost in space. Οκ. Προφανώς εδώ πρέπει να υπάρχει ψηφιακός ήχος, όμως δεν υποστηρίζει ακόμα το ψηφιακό, με την έννοια του να υποστηρίζει απευθείας μέσω του εξομοιωτή. Δεν το έκανε ποτέ, δεν πρόκειται να το κάνει τώρα πλέον. Οπότε αυτή την περίπτωση ξεχάστε την, για να ακούσουμε το σιδηρό.
Ναι, έχει μια μικρή χρονοκαθυστέρηση, παιδιά, λυπάμαι. Αλλά έπρεπε να σας το δείξω. Να δείτε κι εσείς ότι δουλεύει το CD-ROM. Πέρασα το αρχείο. Έπρεπε να ολοκληρωθεί με αυτό το κομμάτι και ο οδηγός του CD-ROM. Και το σκέλος που θα δούμε το παιχνίδι. Βέβαια, χθες το είχα πατήσει κανένα δύο φορές το Space. Τη Space Bar. Για να δούμε τι γίνεται τώρα εδώ. Στην αναμονή με έχει. Μήπως έπρεπε να το πατήσω πιο πριν. Υπόψη να έχω την Amiga με ανεμιστήρα από κάτω, από tablet, για να την ψύχει, με δύο ανεμιστήρες μεγάλους. Και έχω και ένα ακόμα από πάνω, για κάθε περίπτωση, το οποίο ψύχει ταυτόχρονα το CD-ROM, το εξωτερικό, το τροφοδοτικό και την Amiga, την ίδια. Δηλαδή δεν το έχω έτσι απλά. Επειδή είναι ένα μηχάνημα το οποίο είναι χρόνων. Λοιπόν, δεν ανταποκρίνεται. Προφανώς ίσως να έπρεπε να κάνω άλλο χειρισμό. Να πατήσω και εγώ δεν ξέρω ποιο πλήκτρο, ή εκτός κι αν είναι στην αναμονή και με έχει για να φορτώσει. Γιατί βλέπω τρεμοπαίζει τώρα το... Άρα περιμένουμε λίγο. Να το. Μας άνοιξε μια μικρή καθυστέρηση. Story, όχι, δεν θα πατήσουμε το story. Instructions θα πατήσουμε, μήπως και μπορέσουμε να δώσουμε, να καταλάβουμε τι χρειάζεται για να πατήσουμε. Space. Λέει βέβαια το joystick, έχω joystick συνδεμένο επάνω, δεν ξέρω αν θα το τρέξει. Jump, arrows, move, skinny. F9, screen, dump, P6 file. Live game. Μάλιστα. Esc. Εμείς δεν θέλουμε να βγούμε τώρα. Space. Ok. Here are your pickups. Μάλιστα. Πατήσω μία φορά. Esc. Και θα προτιμήσω να το ανεβάσω game setup. Να το πάω επάνω. Εχθές βέβαια πάτησα τους ήχους. Μου ερωτούσε για τους ήχους. 220 είναι ο ήχος. Και DMA 1. Να το έχει υπόψη για αυτό το παιχνίδι. Αυτό μου είχε ζητήσει εχθές. Για να δούμε. Στην αναμονή πάλι. Collect satellite distance 25-50. Λοιπόν, τι κάνω τώρα εγώ εδώ. Προσπαθώ να δω μήπως με το joystick που λέει ή με το ποντίκι αν έχει με το bam. Pick up astronauts. Collect satellite distance. Και το άλλο τι είναι. Pick up astronauts. Έλα ρε φίλε. Θα κάνω pick up astronauts. Ωραία. Please wait. Περιμένω. Περιμένω με τσιγάρο αναμένο. Έχει μια χρονοκαθυστέρηση. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει, είπαμε. Εξάλλου μιλάμε για εξομοίωση.
emulator. Κάπως έτσι ήταν η εποχή πριν από αρκετά χρόνια. Okay. Λοιπόν, για να δούμε πώς κουνιόμαστε. Ακούτε? Αυτό είναι ήχος Sound Blaster 1. Το ακούσατε? Από εδώ και πέρα η ήχη που ακούτε είναι Sound Blaster. Δεν είναι το ηχιάκι. Βέβαια αυτό γίνεται μέσω της Amiga. Είναι η απόδειξη ότι ο εξομοιωτής αυτός μπορεί να παίξει τον ήχο στο πιο αρχαίο του, βέβαια, στην πιο αρχαιολογική του έκδοση. Το μόνο ελάττωμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε 060 συν, plus, plus, έτσι, μιλάμε τώρα για Viber. Όποιος έχει Viber και μπορέσει να το προσαρμόσει, σίγουρα θα έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Μεγαλύτερη ταχύτητα και πιστεύω ότι θα τα τρέχει φυσιολογικά, σαν να είναι δικό του. Τώρα εδώ μιλάμε για μία Amiga με τον 68030, που όπως και να το κάνουμε δηλαδή, δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Ψηφιακή ήχη, τους ακούτε. Δεν θα βγάζει το ηχιάκι beep 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 τέτοιον ήχο. Είπαμε Sound Blaster 1. Τώρα αυτός θα πέσει πάνω μας, θα μας αλλάξει λίγο το... Τώρα βέβαια εγώ προσπαθώ να πυροβολήσω από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω εάν πυροβολάει και με το joystick, if it is possible, αλλά βλέπω με το spacebar είναι αποτελεσματικό. Α, ωραία, εντάξει. Τον καθάρισα τον τύπο. Τι είναι αυτό, μπάλα? Από κάτω την οθόνη δεν μας βγάζει καλά. Δεν ξέρω γιατί. Εμείς κάνουμε υποτίθεση συλλογή τους αστροναύτες. Τώρα πού είναι οι αστροναύτες και πώς θα συλλεχθούν δεν το γνωρίζω. Ο σκοπός του παιχνιδιού που το ανέβασα είναι για να ακουστεί ο ψηφιακός ήχος στην πιο αρχαία του μορφή. Sound Blaster 1. What is this? Όπα. Τύψε το κανόνι, μάλλον. Πήραμε ενέργεια. Πήραμε την ενέργεια. Α, έχει κι άλλο. Κι άλλο εξωγήινο τέρας. Από αυτό δεν μπορούμε να γλιτώσουμε. Τώρα θα μας... Άου! Γατάκι έγινε. Να το πάλι ο εξωγήινος πράσινο άνθρωπος με το μοτοράκι του που θα φύγει τρέχοντας. Αυτό με λίγα λόγια, παιδιά, και μόνο προς απόδειξη. Όχι ότι είναι playable, έτσι, δεν είναι, δεν, κακά τα ψέματα, δεν μπορείς να το παίξεις αυτό. Απλά, σας έκανα μια επίδειξη ότι μπορεί να παίξει και να υπάρχουν παιχνίδια, τέλος πάντων, που έχουν πολύ μικρότερη χωρητικότητα, που έχουν ψηφιακούς και παίζουν μια χαρά με αυτόν τον εξομοιωτή.
Αυτά θα δω στην πορεία κάποια στιγμή που θα τα κατεβάσω και θα τα δω, θα τσεκάρω και θα κάνω ένα βιντεάκι κάποια στιγμή πάλι. Αυτό ήταν ένα από αυτά που ήθελα να σας δείξω. Δεν θα ψάξω τα υπόλοιπα τώρα ποια είναι, γιατί θα φάμε πολύ χρόνο. Αυτά καλό είναι να γίνονται off the record, να εγκατασταθούν και όταν βρούμε την κατάλληλη τομή με τα παιχνίδια και οτιδήποτε σχετίζεται με τον ήχο, να σας κάνω μια γρήγορη επίδειξη. Γιατί το βίντεο θα βγει στην αναζήτηση, οχο, θα ψαχνόμαστε. Λοιπόν, πού θέλουμε να πάμε τώρα. Βασικά, για να βγω γρήγορα από τον εξομοιωτή, πατάω, είπαμε, δεξί Alt και Del μαζί με Q. Με βγάζει, καλό είναι να βγούμε εντελώς και να ξαναμπούμε, γιατί η μνήμη που έχει πέφτει και θα δείτε τώρα ότι είναι η μεγαλύτερη. Βλέπετε, πριν ήταν 87. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε ότι θα έχουμε πάλι τη μνήμη τη σωστή. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε μια άλλη επίδειξη. Το ξέρω. Όπα, τι έχουμε. Replace. What? Πώς έγινε τώρα αυτό. Αυτά είναι τα κουφά της Amiga. Ναι. Ναι, παιδιά. Αυτά μου συμβαίνουν τώρα τελευταία για άγνωστη αιτία. Δεν ξέρω. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, θα κάνω ένα reset όλη την Amiga ξανά. Και θα το σταματήσω εδώ για λίγο, για να μην βγει μεγάλο. Και επιτέλους μας άνοιξε με reset. Όλα δείχνουν καλώς, αλλά αυτό το περίεργο φαινόμενο που κάνει τώρα το τελευταίο είναι λίγο προς εξερεύνηση. Τώρα μας κάνει και λίγο τα νεράκια. Δεν ξέρω γιατί. Ωραία, το διορθώσαμε και αυτό. Λοιπόν, για να πάμε να ξαναδούμε. Γιατί προφανώς δεν έχει τίποτα, απλά κάτι γίνεται κάποιες φορές. Λοιπόν, δεν μπορεί ξαφνικά να το έχασε. Ορίστε. Ορίστε. Καταλάβατε τι έλεγα πριν. Χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, σου δείχνει την εντύπωση ότι υπάρχει πρόβλημα, ενώ δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά τελικώς, σίγουρα κάτι υπάρχει. Λοιπόν, τι ήθελα να σας δείξω, παιδιά. Εδώ είναι, το βρήκα. Εδώ. Έχω ένα παλιό CD. Παλιό CD είναι. Οπ. Πού πήγε. Και τι έχει το παλιό CD μέσα. Αυτό εδώ. Ποιο είναι αυτό εδώ, το βλέπετε. VD.exe. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο όταν θα εγκατασταθεί θα είναι τα Windows 3.1. Πάμε να το δοκιμάσουμε λοιπόν στον εξομοιωτή. 3.1. Το βγάλαμε το συντάκι και το περνάμε στο CD. Με μία κίνηση. Με μία κίνηση θα κάνουμε ό,τι κάνουμε. Πάμε στο ε. Θα κάνουμε dir. Κοιτάξτε πόσο απλό είναι. Το συγκεκριμένο το VDXE. Οπ, τι έχουμε εδώ. Έχουμε θεματάκι. Δεν είπα ότι έχω θεματάκι, ορίστε. Μας έκανε θεματάκι. Μας έκανε νούμερα. Λοιπόν, παιδιά, επανεκκίνηση από μόνο του. Αναμονή λοιπόν. Στην αναμονή. Πάμε πάλι, παιδιά. Είναι η τελευταία δοκιμή που θα κάνω. Εάν σε περίπτωση μου δημιουργήσει κάτι, θα σταματήσω το βίντεο και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Ίσως να φταίει και η θερμοκρασία,
του περιβάλλοντος. Λοιπόν, πάμε μία ακόμα δοκιμή για να κάνουμε αυτό που λέγαμε, αν μας επιτρέψει η αυτού μεγαλειώτης. Μπήκε το συντάκι μέσα. Για να πάμε στο έψιλον. Να κάνω dir. Αυτό είναι το προγραμματάκι. vd.exe. Αυτό θα το μεταφέρουμε μέσα στο σκληρό μας. Λοιπόν, θα κάνουμε copy. vd.exe στο σε. Και αυτή τη στιγμή περνάει το CD, όλο το CD, στο σε, στο σκληρό δίσκο του εξομοιωτή, ο οποίος δεν είναι άλλο από ένα partition που έχουμε φτιάξει ειδικά για PCX, που το διαμορφώσαμε στη συνέχεια. Μαζί ήμασταν στην πορεία, το έχετε δει όλο. Αυτό ήταν, παιδιά, το πέρασε. Μπαμ μπαμ. Εκεί που θέλει πηγαίνει, δεν κάνει να πω τη φράση, αλλά εκεί που θέλει πηγαίνει. Πολύ γρήγορα. Λοιπόν, το έβγαλα. Αυτό ήταν. Το βάζω στη θήκη του. Λοιπόν, πάμε στο share, κάνουμε dir και βλέπουμε το τελευταίο από κάτω κάτω είναι το vd.exe. Λοιπόν, θα πρέπει να χαιρετήσουμε, μάλλον όχι, θα τα αφήσουμε αυτά, θα τα αφήσουμε. Θα τα αφήσω, θα κάνω ένα σώσιμο. Λέω να σώσω το command.com και το auto-exec.bat μέσα στο MS-DOS, αν καταφέρω. Όχι, μάλλον θα κάνω κάτι άλλο. Θα κάνω ένα φάκελο Nikapadir. Έλα μωρέ, εντάξει, δεν πειράζει, ας το κάνουμε την επόμενη φορά, δεν πειράζει. Και να χαθεί, ας τα αφήσουμε. Λοιπόν, τι εννοούσα, ήθελα να σώσω το command.com και το auto-exec.bat. Εδώ έχουμε το εξής πρόβλημα. Επειδή βάζουμε δικό μας οδηγό, το οποίο έχει σχέση με το PCX, όταν εγκατασταθεί και το αφήσουμε να κάνει τα πάντα ελεύθερα, το αποτέλεσμα θα είναι να μην τρέχει το OutExec και το. Γιατί απλά πλούστατα ο οδηγός συντηρώμενος είναι τελείως διαφορετικός και θα πρέπει να είναι ταυτόσιμος. Μόνο με αυτόν τον οδηγό τρέχει το συντηρώμενο. Έτσι. Αν θέλουμε. Αν δεν θέλουμε, no problem. Δεν ξέρω βέβαια τι άλλο πρόβλημα μπορεί να έχει. Αλλά συνήθως εγώ αφήνω το auto-exec και το command έτσι όπως είναι. Δεν τα πειράζω. Λοιπόν, πάμε να δείτε πώς αποσυμπιέζεται το αρχείο. Το αρχείο αυτό είναι αυτοσυμπιεζόμενο μόνο του. Πατώντας την ένδειξη VD και Enter, ξεκινάει και αποσυμπιέζει. Και τι αποσυμπιέζει? Μέσα στο φάκελο του DOS που ήδη υπάρχει και είναι όλα τα προγράμματα που έχω για MS-DOS 5, μπαίνουν οτιδήποτε έχουν σχέση με το 5. Οπότε μπαίνουν όλα τα προγράμματα του MS-DOS. Λοιπόν, εδώ είναι edit.com exist. Overwrite. Yes. Τι λέει εκεί? Already exist. DOS.sys.com. Οκ, μωρέ, εντάξει. Ούτως ή άλλως αυτά που έχουμε είναι τα ίδια, απλά σε ρωτάει αν είναι
All θα κάνω, all. Θα πατήσω το αλφα. Α, είναι το command.com. Εντάξει, δεν πειράζει. Το ίδιο είναι ούτως ή άλλως. Αλλά δεν πειράζει. Τώρα του έδωσε την εντολή με όλα να περαστούν όλα. Οτιδήποτε έχει, με, έχει σχέση που να είναι ίδιο αρχείο MS-DOS, δηλαδή αν κάποια εντολή MS-DOS υπάρχει μέσα, θα την αλλάξει με τη δικιά του. Αυτή που υπάρχει στο CD. Για να μην καθόμαστε όλη την ώρα να γράφουμε ναι, 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 όχι, ναι, όχι. Εκτός και αν έχουμε κάτι που δεν θέλουμε να το κάνει, εκεί εντάξει δεν πατάμε το all. Τώρα εγώ το πάτησα και για λόγους επιτάχυνσης. Συνήθως δεν το κάνω αυτό, κάθομαι και παρακολουθώ το αρχείο 1-1. Αλλά για να μην περιμένουμε τώρα το αρχείο 1-1 τι θα κάνει και πώς, το άφησα έτσι όσο έχει. Βλέπετε πάλι dos.cell.com. Υπάρχει, που είχαμε εμείς, τώρα το ξαναπερνάει. Με τον ίδιο τρόπο θα περάσει συνέχεια εκτός από το DOS και όλα τα utilities που έχουν τα πεντάρια και τα Windows 3.1. Και αυτή τη στιγμή η δουλειά γίνεται χωρίς τη χρήση του CD-ROM. Έχει περαστεί το αρχείο από το CD-ROM, έχει περαστεί μέσα στο σκληρό και από τον σκληρό γίνεται η αποσυμπίεση αυτόματα. Οπότε αυτή τη στιγμή το CD δεν δουλεύει. Άλλο ένα καλό. Εδώ παιδιά λέω τώρα να το διακόψω το βίντεο, να το σταματήσω προσωρινά για να μην βγει πολύ μεγάλο και εσείς να παρακολουθάτε και να βλέπετε τώρα ένα-ένα-ένα την αποσυμπίεση που κάνει. Πατάω λοιπόν την παύση και μόλις αλλάξει φάκελο θα το βάλω. Πάμε. Αυτό που ήθελα να πω είναι σίγουρα αυτό που παρατηρήσετε και εσείς, ότι βλέπετε όλα λένε OK. Nothing with problems. Όλα OK. Αυτή η ταχύτητα, η άτιμη ταχύτητα να υπήρχε μόνο λίγο. Γι' αυτό λέω όσοι έχετε το Vampire, μπορείτε να κάνετε πολύ ωραία πράγματα σε πειραματισμούς, τρέχοντας κάποια παιχνίδια σε κανονικό χρόνο. Φυσικά και όσοι έχουμε το 060 επίσης είναι πάρα πολύ ισχυρά στη μεγάλη δυναμίγα, η οποία αυτή τη στιγμή συνοδεύει με τον ήχο της αυτό το βίντεο. Λοιπόν, συνεχίζουμε, θα διακόψω εδώ και θα το συνεχίσω σε λίγο πάλι.
Πρέπει να ομολογήσω ότι μόλις κατάλαβα ότι έκανα μία μικρή πατάτα με την τοποθέτησή μου στο All, σημαίνει ότι θα διαγράψει και το AutoExec BAT και το ConfigSys και θα βάλει το δικό του τον Windows. Εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει, εφόσον τώρα αναγκαστικά το έχω πατήσει, θα το αφήσουμε να μας τρέξει και να δούμε αν ανοίξει. Σαφέστατα θα έχουμε θέμα με το CD-ROM, θα πρέπει να ξαναβάλω ένα καινούριο AutoExec και ConfigSys και έχει ο Θεός να της δίνει χρόνια της Αμίγας να αντέξει. Τανάζια. Αυτό ήτανε παιδιά, μόλις έγινε η εγκατάσταση. Αυτό που σας ανέφερα όμως πριν είναι ουσιώδες για το τι θα επακολουθήσει. Να δούμε τώρα εάν θα μας τρέξει, γιατί αλλάζοντας κάποια δεδομένα εννοείται δεν θα τρέξει το CD-ROM, έτσι, αυτό τεχνικός δηλαδή δεν θα μας τρέξει το CD-ROM. Τα υπόλοιπα λογικώς πρέπει να μας τρέξουν. Πάω σε ένα DIR και όπως βλέπετε έχουν σχηματιστεί μέσα τα Windows, φάκελος με τα Windows. Λοιπόν, κάνουμε ένα CD Windows και κάνουμε το γνωστό Win. Windows 3.1 σε μια Amiga 1200 με το 030 επεξεργαστή στα 50 MHz, ταλαιπωρημένη αμιγούλα της Commodore, ενώ η άλλη πίσω που παίζει τον ήχο είναι της ESCOM, νεότερη κάποια χρονάκια. Okay. Κολλήσαμε στο παράθυρο. Αυτό είναι μια ένδειξη σαν αυτές που τώρα τελευταία μου κάνει λίγα παράξενα. Υπόψη είναι ότι ψύχεται σωστά η Amiga. Πέφτει πολύ αέρας επάνω, αλλά κάτι γίνεται. Για να κάνουμε μία έξοδος. Ας βγούμε από τον εξομοιωτή, ας τον κλείσουμε και ας τον ξανανοίξουμε. Start. Α, ναι, ναι, σωστά. Quit. Υπόψη είναι εδώ, εφόσον θέλουμε να βάλουμε Windows, αλλάζουμε το level.
Το πάμε στο 4. Αλλάζουμε το turbo level. Battle missing. Incorrect DOS version. What? Τι λέει? Δερ. Έλα τώρα. Αφού είχα το πεντάρι, τι incorrect. Νομίζω ότι είναι η στιγμή που θέλει πάλι μια επανεκκίνηση κατά ένα παράξενο και ανορθόδοξο τρόπο. Αυτά είναι τα καινούργια δείγματα. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε μια επανεκκίνηση. Και μόλις επιτεύχθηκε η πανεκκίνηση, για να δούμε επιτροχάδιν ακόμα μία φορά τι κάναμε μετά από τόση ώρα. Πρέπει όμως να ξαναανεβάσουμε το turbo level. Part missing config line, nice, ok. Ok ρε μεγάλε, είναι το deer, κάτσε να δούμε. Θα μας κάνει deer. Αν μας επιτρέψει να κάνουμε deer. Bad or missing command interpreter. Δεν μας επιτρέπει να κάνουμε κάτι. Δεν μας επιτρέπει να κάνουμε κάτι. Οπότε εδώ αναγκαστικά τι κάνουμε? Νομίζω το ξέρετε τι κάνουμε. Βάζουμε δισκέτα. Έτσι, δισκέτα. Και κάνουμε επανεκκίνηση. Control Alt Del. Αν δουλέψει. Αν δεν μας δουλέψει και δεν κάνει reset το PC ο εξομοιωτής, τότε πάμε Del, Alpha και Quit και βγαίνουμε από την εξομοίωση και κάνουμε ξανά με δισκέτα μέσα. Τώρα θα δουλέψει. Έλα τώρα ντε. Κάτσε να δω, δεν είναι DOS. MS-DOS. Α, δεν είναι bootable. Καλά μιλάει, ναι. Δεν είναι η κινησινή, σωστά. MS-DOS δεύτερη σκέτα. Χάσαμε την πρώτη δισκέτα κάπου. MS-DOS 5 boot. Τέλος πάντων.
Okay. Εδώ είμαστε. Τώρα θα μας κουτάρει. Αν πέφτουμε σε ζόγκ θα πρέπει να φροντίζουμε να διορθώνουμε. Μία από τα ίδια λοιπόν πάλι. Και πάμε δυνατά. Αυτό είναι η δισκέτα. Πάμε στο σε να δούμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, 47, 8, 45. Για να πάμε στο α, 91. Είναι το ίδιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, αφού το ανοίξαμε θα κάνουμε το εξής. Copy con auto exec .bat. Ας το τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα. Για να βάλουμε γυαλιά, γιατί δεν βλέπουμε, τι να κάνουμε. Μην κάνουμε καμιά πατάτα πάλι. Λοιπόν, είπαμε σε ανωκάτω τελεία, DOS, εκεί μέσα είναι, CDE, MSCD, X, τελεία, εξέ. Δι. Ανωκατελεία. Εμ. 8. Βε. Τελευταίο drive το έψιλον. Πάει αυτό. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, θα βάλουμε μία γρήγορη τώρα έκδοση. Δεν θα βάλω πολλά. Οπα. Και πάμε να συνεχίσουμε. Device set DOS IMM TELESIS.
Αυτό ήταν. Και τώρα θα κάνω ένα reset. Να δούμε πώς θα πάει. Να δούμε θα μας το κάνει. Γιατί αν δεν το κάνει θα πρέπει να αναγκαστούμε να βάλουμε μεγάλα μέσα, να διαγράψουμε πρώτα τα δύο auto exec. Ωραία, μας το κάνει. Μας άνοιξε λοιπόν. Τώρα πάμε στη CD Windows. Α, μισό λεπτάκι. CD. Βερ, να δω βερ. 5. Ασύχτη. CD Windows. Έχουμε λοιπόν την έκδοση 5. Και πάμε Win. Είναι αυτό που σας έλεγα στην αρχή. Ότι ήθελε να μην διαγράψω τα OutExec και... Αλλά έπρεπε να περιμένεις μετά σε κάθε περίπτωση να το αλλάξεις ή να μην το αλλάξεις το αρχείο. Το έχω, δεν το έχω. Γι' αυτό το άφησα all, μια και έξω να ξεμπερδεύω. Νομίζω ότι κάπου εδώ φτάνουμε στο τέρμα της διαδρομής με τον PCX. Φυσικά στην πορεία εγώ θα βάλω κάποια προγράμματα αναλόγως το ελεύθερο χρόνο που θα έχω. Ούτε και αυτό βέβαια είναι καλό σημάδι τώρα, το ότι δεν... ότι καθυστερεί τόσο πολύ. Αυτό. Ωραία. Τώρα δείχνει να είναι normal. It looks normally. It behaves like I know. Τραβήχτα λίγο πίσω για το βίντεο. Μου κάνει λίγα έτσι νεράκια. Αυτό ήταν λοιπόν πληροφορίες. Για να δούμε πατώντας πληροφορίες τι θα μας βγάλει. Τίποτα δεν μας βγάζει. Αρχείο προσαναλογών του ελληνικά για Windows που δεν περιέχονται στην Ελλάδα. Μάλιστα. Είναι η ελληνική έκδοση. Είναι η ελληνική έκδοση, παιδιά. Αυτό. Οκ. Okay. Εδώ μπορούμε να πατήσουμε τη διαχείριση αρχείων. Άρχισε να μας κάνει νερά το βίντεο. Δυστυχώς.
και εδώ φαίνονται τα drives του 3,1. Τέλος πάντων, δεν θα ασχοληθώ άλλο με αυτό, γιατί ήδη είναι πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο. Σε γενικές γραμμές καταλάβετε περίπου τι έχω κάνει και φτάσαμε στο σημείο να σας πω καλή συνέχεια σε όλους. Και ραντεβού στο επόμενο. Για ένα επεισόδιο ακόμα με την Αμίγα. Γεια σας!